θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε για την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα. Αφορά αυτό το θέμα χιλιάδες συνανθρώπους μας και θα εστιάσουμε στα συμπτώματα, θα εστιάσουμε στις θεραπείες και βέβαια στις νέες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται με φόντο και την πανδημία και τον κορονοϊό. Θα μας βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση ο κύριος Χαράλαμπος Λιναρδάκης, είναι ειδικός ρευματολόγος. Κύριε Λιναρδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε τελευταία. Πολλής λόγος γίνεται για την ψωρίαση και την ψωριασική νόσο. Τι είναι τελικά η ψωρίαση και τι η ψωριασική αρθρίτιδα. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Νομίζω ότι δικαίως γίνεται πολλής λόγος τελευταία, διότι η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα σαν νόσημα, πέρα από το ότι προσβάλλει το δέρμα και προσβάλλει και τις αρθρώσεις, έχει να κάνει με την κοινωνικότητα των ατόμων αυτών και με την ψυχολογία των ατόμων αυτών, έτσι. Άρα λοιπόν πολύ σωστά έχει πάρει τη θέση της η ψωριασική αρθρίτιδα και γίνεται πολλής λόγος γι' αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι η ψωρίαση είναι μια δερματική πάθηση, μια δερματοπάθεια, η οποία είναι μη μεταδιδόμενη βέβαια, έτσι, έχει αυτοάνωση αρχή, χαρακτηρίζεται από πλάκες εξέρυθρες, μπορεί να είναι γενικευμένες ή περιορισμένες σε όλο το δέρμα, σε όλο το σώμα αυτές. Μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή σταγονοειδή, με σαν σταγόνα δηλαδή, και να ξεφεύγει τη αντίληψη ακόμα και από τον ίδιο τον ασθενή, ή μπορεί να είναι φλικτένωση, να εμφανίζεται στις παλάμες και στα πέλματα. Έχει πολλές μορφές ψωρίασης γενικώς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πιο συνηθισμένος όμως τόπος, ο οποίος τη βρίσκουμε, είναι οι αγκώνες, είναι τα γόνατα, είναι το τρικωτό της κεφαλής, είναι οι γλουτοί. Και τώρα κάποιοι από αυτούς, από τους ασθενείς αυτούς, οι οποίοι έχουν ψωρίαση, στην εξέλιξή της και στην αγκώνη και μετά από 10 χρόνια, μπορεί να εμφανίσουν και αρθρίτιδα. Και τότε μιλάμε πλέον για την ψωριασική αρθρίτιδα. Η ψωρίαση, το ποσοστό είναι γύρω στα 20-30%, που θα εμφανίσουν, δηλαδή φαντάζεστε, λιγότεροι από τους μισούς. Ναι. Θα εμφανίσουν όμως και συνήθως προηγείται η ψωρίαση, το 65%. Καμιά φορά όμως η ψωρίαση έπεται της αρθρίτιδας και εδώ δημιουργούνται έτσι διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, γιατί μοιάζει πολύ με αυτήν, ή να έχουμε ταυτόχρονη εμφάνιση και των δύο. Να πω τέλος ότι είναι άγνωστη αιτιολογία για ποιο λόγο γίνεται αυτό, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι σπουδαίο ρόλο παίζουν τα κληρονομικά, η κληρονομικότητα δηλαδή, έτσι, οι γενετικοί παράγοντες. Ξέρουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι άνθρωπος ο οποίος έχει στην οικογένεια ασθενείς με ψωρίαση έχει ένα ποσοστό επικινδυνότητας να εμφανίσει γύρω στο 50% έναντι του γενικού πληθυσμού. Και να πούμε και ότι κάποιοι άλλοι παράγοντες περιβάλλοντος, όπως είναι το στρες, είναι σημαντικό αυτό, μάλιστα, ή όπως είναι οι μικροτραυματισμοί του δέρματος, μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση της ψωρίασης. Γιατρέ, τώρα πώς μπορεί να εμφανιστεί ψωριασική αρθρίτιδα και τι εννοούμε η αξονική προσβολή, όταν λέμε αξονική προσβολή? Ωραία. Η ψωριασική αρθρίτιδα λοιπόν μπορεί να εμφανιστεί με διαφόρους τρόπους. Ένας τρόπος είναι να έχει περιθωρική προσβολή, δηλαδή να προσβάλλει μεγάλες αρθρώσεις, γόνατα, τους καρπούς μας, τις ποδοκνημικές, τους ώμους, έτσι. Αυτό λέγεται περιφερική προσβολή. Μπορεί να αφορά μία άρθρωση, μόνο μία άρθρωση, και τότε μιλάμε για μόνο αρθρίτιδα. Μπορεί να αφορά όμως λίγες αρθρώσεις, λιγότερες από 4, και τότε μιλάμε για ολιγοαρθρίτιδα. Ναι. Ή μπορεί να αφορά περισσότερες αρθρώσεις πάνω από τις 4 και μιλάμε για πολυαρθρικό σύνδρομο, πολυαρθρίτιδα δηλαδή. Τώρα, αυτό όσον αφορά τις περιφερειακές αρθρώσεις. Όταν μιλάμε για αξονικού τύπου προσβολή, ναι, μπορεί να προσβάλλει τη σπονδυλική στήλη. Έτσι. Από πάνω έως κάτω, από τον αυχένα μέχρι κάτω την περιοχή της λεκάνης. Αυτό, επειδή προσβάλλει τον άξονα του σπονδύλου, λέγεται αξονική, μάλιστα, προσβολή. Το σημαντικό με αυτή την αρθρίτιδα είναι ότι όταν είναι στην περιφερειακή της μορφή και αν ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ψωρίαση, ναι, μπορεί να θεραπεύουμε σαν ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έτσι, γιατί μοιάζει πάρα, πάρα πολύ. Όταν αφορά τον άξονα, δηλαδή τη σπονδυλική στήλη, μοιάζει πάρα πολύ με τη σπονδυλική, με την αγγελοδική σπονδυλίτιδα. Φαντάζεστε ότι έχει ένα ευρύ φάσμα εμφάνισης η ψωριασική αρθρίτιδα και γι' αυτό θεωρείται και πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Να περάσουμε στα συμπτώματα και πότε πρέπει να απευθυνθεί στο γιατρό του ασθενής. Βεβαίως, να περάσουμε και να πούμε κάτι όμως που το οποίο είναι φοβερό, ότι συνήθως οι άνθρωποι με ψωρία ή ψωριασική αρθρίτιδα, ο ρευματολόγος είναι αυτός τελικά η ειδικότητα, ενώ είναι η ειδικότητα για το νόσημα, είναι ο γιατρός τελικά που βλέπει το λιγότερο ποσοστό των ασθενών. Φανταστείτε ότι λέμε ότι 25-30% θα φτάσει στο ρευματολόγο. Το υπόλοιπο ποσοστό θα μείνει σε άλλες ειδικότητες. Έτσι.
ή θα πάει σε άλλες ειδικότητες ή θα έρθει ποτέ σε εμάς, ή θα έρθει σε εμάς πάρα πάρα πολύ αργά. Και είναι πολύ σημαντικό το πούμε παρακάτω ότι η γρήγορη έγκαιρη διάγνωση δημιουργεί καλύτερες συνθήκες και καλύτερη θεραπεία. Αναφορικά τώρα με τα συμπτώματα. Αναφορικά με τα συμπτώματα, λοιπόν, θα πούμε ότι οι περιφερειακές αρθρώσεις εμφανίζονται με ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, πόνο, έτσι, δισκαμψία. Όταν λοιπόν ο ασθενής νιώσει αυτά όλα, θα πρέπει ο πρώτος γιατρός που θα επισκεφτεί να είναι ο ρευματολόγος του. Εάν αφορά τώρα τον άξονα τη σπονδυλική στήλη, ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, είναι η οσφιαλγία. Οσφιαλγία όμως τι? Οσφιαλγία η οποία βελτιώνεται με την κίνηση, επιδεινώνεται στην ανάπαυση, σε αντίθεση με τη μηχανικού τύπου βλάβη που έχουμε, δηλαδή σε κύλες που λέμε καμιά φορά ή σε τραυματισμούς, οι οποίες κάνουν το αντίθετο. Δηλαδή ο ασθενής όταν βρει μια κατάλληλη θέση στο κρεβάτι του ανακουφίζεται, ενώ όταν κινείται χειροτερεύει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όταν δει ένας ασθενής ότι έχει μια πρισμένη άρθρωση ή μια οσφιαλγία η οποία επιδεινώνεται στην κατάκριση, βελτιώνεται με την κίνηση, είναι πολύ καλό να ενημερώνει και να επισκεφτεί τον ρευματολόγο. Υπάρχουν θεραπείες για το νόσημα και βέβαια πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές? Κύριε Παναγιώτοπουλε, δόξα τω Θεώ, σήμερα έχουμε θεραπείες. Ναι, έχουμε πολλές θεραπείες. Ξεκινώντας από τις κλασικές θεραπείες που είχαμε από παλιότερα, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τα οποία είναι φάρμακα, δεν τα χρησιμοποιούμε πολύ σήμερα, λόγω των παρενεργειών που έχουν από το στομάχι, ανεβάζουν την κάνουν υπέρταση. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ειδικούς λόγους για να δώσουμε τα αντιφλεγμονώδη για μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Η δεύτερη κατηγορία των φαρμάκων είναι τα τροποποιητικά φάρμακα. Είναι φάρμακα όπως είναι η μεθοτρεξάτη, η λεφλονίδη, η σουλφασαλαζίνη. Είναι φάρμακα που τροποποιούν ουσιαστικά την εξελιχτικότητα των νοσημάτων αυτών. Την τροποποιούν. Πολύ καλά φάρμακα δίνονται και για την ψωρίαση και για την αρθρίτιδα. Έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, όμως δεν πιάνουν πολύ καλά τη σπονδυλική στήλη. Και έχουμε λοιπόν την τελευταία κατηγορία των φαρμάκων που είναι τα βιολογικά. Βιολογικά σημαίνει όχι καλλιεργώ βιολογικά. Παρεμβαίνουν στη βιολογία της φλεγμονής αυτά. Δηλαδή η φλεγμονή έχει διάφορα στάδια, διάφορα σκαλοπατάκια όπου δημιουργείται. Έχουμε λοιπόν παρέμβαση σε κάποια από αυτά τα μονοπάτια της δημιουργίας της φλεγμονής, μπλοκάρει τη φλεγμονή και σταματάει η φλεγμονή. Είναι σημαντικές θεραπείες αυτές. Έχουμε έναντι του TNF παράγοντα, έχουμε τον Ιντερλευκίνης παράγοντα, έχουμε διάφορους παράγοντες σήμερα τα οποία μπλοκάρουν την εξέλιξη της νόσου. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό και είναι γενικά η επανάστασή μας τα φάρμακα αυτά σήμερα. Ο θεραπευτικός, να κάνω και λίγο μια αναφορά στην κορτιζόνη, ναι. Για να πω που την τρομάζει ο κόσμος λίγο, και να πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η κορτιζόνη είναι ένα φάρμακο το οποίο δίνεται. Μπορούμε να το δώσουμε. Μικρά χρονικά διαστήματα μπορούμε να το δώσουμε, γιατί μπορεί να φέρει σε μια ισορροπία τη θεραπεία, έτσι, και να βοηθήσει το βασικό φάρμακο. Κυρίως όμως για το ρευματολόγο χρησιμοποιείται ενδοαρθρικά. Δηλαδή, όταν έχουμε μια άρθρωση που φέρνει μια μονοαρθρίτιδα που οφείλεται στην ψωριασική, νομίζω η έγχυση κορτιζόνης μέσα στο γόνατο, ας πούμε, που υποφέρει ή μέσα στο ισχύο έχει άμεσα αποτελέσματα, βελτιώνει τον ασθενή αμέσως. Και φυσικά να μην ξεχάσω ότι ρόλο εδώ έχουν και οι φυσικοθεραπείες, έχει και η άσκηση, έχει η κολύμβηση, βασιλιάς των σκόρων, γιατρέ, η κολύμβηση για τους ασθενείς αυτούς. Ναι. Οπότε ο θεραπευτικός στόχος των θεραπείων αυτών? Ο θεραπευτικός στόχος των θεραπείων αυτών είναι καταρχήν η βελτίωση των συμπτωμάτων. Έτσι. Δηλαδή, παίρνοντας θεραπείες τέτοιες, ο ασθενής πρέπει να έχουμε στόχο να βελτιωθεί. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Είναι φοβερά σημαντικό ένας άνθρωπος νέος να μπορεί να ζει, να αισθάνεται, να κινείται έτσι άνετα. Είναι η αναστολή των ακτινολογικών βλαβών, λέμε. Οι βλάβες αυτές όταν γίνουν είναι μη αναστρέψιμες πλέον. Άρα φαντάστε πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε μια θεραπεία γρήγορα για να μπορούμε να στείλουμε τη βλάβη αυτή την ακτινολογική. Και φυσικά ο τελευταίος στόχος και ίσως από τους πιο σημαντικούς είναι η ύφεση του νοσήματος. Δηλαδή τα νοσήματα υφίονται σήμερα. Δεν είναι ότι δίνουμε κάτι για να κουκουλώσουμε απλά. Έχουμε ύφεση, πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων και ύφεση της νόσου. Εάν κάποιος τώρα δεν λάβει θεραπεία, τι κίνδυνο διατρέχει από τις αρθρώσεις ή από άλλα συστήματα? Λοιπόν, αν δεν λάβει θεραπεία, κακό του κεφαλιού του βέβαια εννοείται, γιατί είπαμε ότι είναι μια καταστροφική αρθρίτιδα αυτή. Είναι χρόνιο νόσημα, δηλαδή είναι non-stop. Δηλαδή δεν είναι ότι θα κάνει ένα κύκλο και θα περάσει. Όταν προσβάλλει τον ασθενή, θα τον ακολουθεί για χρόνια, έτσι. Οπότε λοιπόν μοιραία έρχεται η ανικανότητα των ασθενών αυτών και φυσικά η αναπηρία. Είναι το τελικό στάδιο. Άρα λοιπόν σημαντικό είναι να δώσουμε το μήνυμα ότι τα νοσήματα αυτά χρήζουν θεραπεία και μάλιστα γρήγορα θεραπεία, πολύ γρήγορη θεραπεία.
Τώρα, να πω το άλλο, ότι τα συστήματα, αυτά λέγονται συστηματικά νοσήματα, δεν προσβάλλουν πέρα του δέρματος και των αρθρώσεων, έτσι, που προσβάλλουν, επειδή είναι συστηματικά προσβάλλουν και άλλα πολλά συστήματα, στην καρδιά, το πνευμόνι, τα μάτια, έχουμε ειδικό κυκλίτιδες, δραγωδίτιδες, και πολλές φορές η παραποπή είναι από άλλες ειδικότητες που βλέπουν κάτι και το παραπέμπουν στο ρευματολόγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η σωστή χρήση των φαρμάκων αυτών και η έγκαιρη θεραπεία βελτιώνει πάρα πολύ. Έχουμε γρήγορα αποτελέσματα και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πλήρη ύφεση της νόσου. Να περάσουμε τώρα στον κορονοϊό για την πανδημία και την ψωριασική αρθρίτιδα. Υπάρχει προβληματισμός για τον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων? Κύριε Παναγιωτόπουλε, κοιτάτε, εμείς είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, έτσι, ναι. Όλου του λαού. Γενικά είμαι και από τους ανθρώπους οι οποίες το φωνάζω αυτό, είμαι υπέρ του εμβολιασμού. Πρέπει να γίνει εμβολιασμός από όλους. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι τώρα έχουμε πόλεμο. Έτσι, έχουμε έναν ιό, έχουμε έναν εχθρό που μας κάνει επίθεση. Δεν μπορεί να ρωτάμε αν θέλεις να εμβολιαστείς, όπως δεν ρωτάμε σε ένα πόλεμο, σε μια επιστράτευση, αν θες να πας φαντάρος. Έτσι, πρέπει να εμβολιαστούμε. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν πρέπει να εμβολιαστούν αυτοί οι ασθενείς, αφού και η υφή του νοσήματος και οι θεραπείες που χρησιμοποιούμε προκαλούν μια ήπια νοσοκαταστολή. Άρα είναι επιβεβλημένη ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί να εμβολιαστούν. Έτσι, θα πρέπει να εμβολιάζουν, δηλαδή, και χωρίς να βγούνται το εμβόλιο. Οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να πούμε ότι σταματάμε ή δεν εμβολιάζουν είναι ό,τι ισχύει για τον υπόλοιπο κόσμο. Κάποιος που έχει μια αλλεργία, έτσι. Θα ρωτήσω τον αλλεργιολόγο του, εγώ μπορώ να εμβολιαστώ? Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν, μια αλλεργία χρόνια ή μια πιο σοβαρή νόσος, ξέρω εγώ, που υπάρχει αντένδειξη του εμβολιασμού. Όμως, σε γενικές γραμμές λέμε, οι ρευματοπαθείς, όχι μόνο για την ψωριασική αρθρίτιδα, για την ρευματοειδή, για όλα τα νοσήματα ισχύει αυτό, επιβάλλεται ο εμβολιασμός των ασθενών αυτών. Μάλιστα. Κύριε Λιναρδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.